Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 955.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 48.578 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 203.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 215.000 κρούσματα και 5.113 νεκρούς. Ενώ η γείτονα Ιταλία και η Ισπανία έχουν καταγράψει κάθε μία περισσότερα από 110.000 κρούσματα και συνολικά οι δύο χώρες 23.158 νεκρούς. Παρά τη σοβαρή κατάσταση, φαίνεται πως με τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες αρχίζει σταδιακά να επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων και των νεκρών, τον οποίο ο αριθμός δεν είναι αριθμός, είναι ζωές, γι' αυτό λέω τον ακριβή αριθμό νεκρών κάθε μέρα, παραμένει εξαιρετικά ψηλός. Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας και επιπλέον 23 κρούσματα από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσόνα. Είχαμε μέχρι πριν λίγο 49 κρούσματα από το πλοίο, αλλά θα σας αναφέρει ο Υπουργός νέα αποτελέσματα που μόλις έμαθε εντός ολίγου. Γι' αυτό και δεν σας λέω συνολικό αριθμό κρούσματων. Ήταν 1514 στη χώρα με τα μέχρι πριν λίγο δεδομένα. Αλλά ο συνολικός αριθμός θα διαμορφωθεί μετά τα τελικά αποτελέσματα από το πλοίο. 91 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 65 ετών, 16 είναι γυναίκες. Περισσότερο από το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 9 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 53 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπατριωτών μας ήταν τα 72 έτη, με 39 άνδρες και 14 γυναίκες. Οι 50 από τους 53, το 94%, είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σχετικά με τον εργαστηριακό έλεγχο, έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 18.844 τεστ. Ειδικό κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής για εχνηλάτηση επαφών και οδηγίες μετά από κρούσμα σε αλλοδαπή λεχοίδα. Σχετικά με επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν τον ιό, επέλεξα να σας πω 2-3 πραγματάκια σήμερα. Το πρώτο αφορά νευρολόγους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι λένε ότι ένα μικρό υποσύνολο των ασθενών με τη νέα νόσο αναπτύσσουν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο. Αν και ο πυρετός, ο βήχας και η δυσκολία στην αναπνοή είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας λίμωξης, ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν δυσλειτουργία στην νοητική τους ικανότητα, σύγχυση, λίθαργο, επιληψία, ακόμα και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτά, σύν τη διαταραχή της οσμής και της γεύσης, που όλο και περισσότερο αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Τα νευρολογικά σύνδρομα φαίνεται πως οφείλονται σε προσβολή του εγκεφάλου και των νεύρων του από τον ιό, δηλαδή μια εγκεφαλοπάθεια. Αναφέρονται σε έως και 15% των σοβαρά ασθενών από Κινέζους ερευνητές. Είναι γνωστό σε εμάς, τους κλινικούς γιατρούς, πως μπορεί ένας ιός να προσβάλλει τον εγκέφαλο και να κάνει και εκεί φλεγμονή, αντίστοιχη με αυτήν που προκαλεί σε άλλα όργανα όπως ο πνεύμονας. Επίσης, η μείωση στα επίπεδα οξυγόνου του αίματος στις σοβαρές περιπτώσεις της νόσου μπορεί να έχει επιπτώσει στη λειτουργία του εγκεφάλου. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε και μιλάμε για αυτά και στη γρήπη και αφορούν ιδιαίτερα ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους που νοσούν σοβαρά από τις ιώσεις. Η ελληνική ερευνητική ομάδα ήδη μελετά τις επιπτώσεις του ιού σε κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Θα ήθελα σήμερα, εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, να κάνω μια αναφορά στους δότες μυελού των οστών και να πω ότι έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση σε νοσοκομεία όπου και θα γίνεται η δωρά μυελού των οστών. Ένας μυελός σώζει παιδιά και συνανθρώπους μας που πάσχουν από πολύ σοβαρά νοσήματα όπως οι αιματολογικές κακοήθειες. Σχετικά με θανάτους σε νέα άτομα ή και παιδιά, πρέπει νομίζω σήμερα να τοποθετηθώ. Είδα κάποια δημοσιεύματα χθες. Τα παιδιά μας πρέπει να αισθανθούν ήρεμα και να παίρνουν αξιόπιστες πληροφορίες, να τους μιλάμε με τρόπο ανάλογα με την ηλικία τους. Η ασθένεια εξαιρετικά σπάνια εκδηλώνεται με τη σοβαρή της βαριά μορφή στα παιδιά.
Αυτό είναι το μήνυμα. Μην δημιουργούμε μια κατάσταση φόβου στα παιδιά, αλλά να αντιλαμβάνονται και αυτά τα βασικά μηνύματα υγιεινής των χεριών, του βήχα και γιατί αυτές τις ημέρες αγαπάμε τους δικούς μας ηλικιωμένους, αλλά χωρίς αγκαλιές. Τους στέλνουμε φιλιά από μακριά. Αυτές τις στιγμές είναι πιο δυνατές αυτές οι αγκαλιές, αυτά τα μακρινά, αν θέλετε πέστε τα τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή και πνευματικά φιλιά. Φυσικά και κανείς δεν είναι άνοσος. Εξαιρετικά σπάνια, το έχουμε ξαναπεί, μπορεί να δούμε απώλειες σε νέους ανθρώπους. Και τα πολύ νεαρά θύματα είναι εξαιρετικά λίγα παγκοσμίως. Ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα σειρά από μεγάλη ερευνητική ομάδα, η οποία ανέλησε δεδομένα από 37 χώρες και υπολόγισαν πως περίπου 0,66% των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό πεθαίνει, ενώ υπολογίστηκαν και ποσοστά νοσηλείας ανά ηλικία. Τα ποσοστά αύξαναν μετά την ηλικία των 50 ετών, όπου ήταν 8%, 60 ετών και πάνω ήταν 12%, 70% και πάνω ήταν 16% και 80 ετών και πάνω ήταν 18%. Ο λόγος που παίρνουν όμως τα μέτρα είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα του ιού να κολλάμε όλοι και γρήγορα να διασπείρεται. Αν τον αφήναμε να τρέξει, σε εισαγωγικά, στην κυριολεξία θα μας διέλυε. Η στρατηγική μας, όπως παραδέχονται όλοι οι άγκριτοι συνάδελφοι με τους οποίους επικοινωνούμε στο εξωτερικό, όπως σας ανέλησα προχθές με τη μελέτη του Imperial College στο Λονδίνο, έχει ως τώρα δουλέψει. Όχι γιατί είμαστε τυχεροί, αλλά γιατί ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες. Ας μην τους παραβιάσουμε. Δεν είναι η ώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας και από την πολιτική προστασία. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Γι' αυτό και πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο και ενωμένοι, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ομιλία του προς την Ολομέλεια της Βουλής. Γιατί με επιμονή, με πειθαρχία και συνέπεια πάνω απ' όλα, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα της πανδημίας, να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου. Ο κρατικός μηχανισμός αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινώντας την ενημέρωση, θέλω να σταθώ στο σημαντικότερο επιχειρησιακά γεγονός της ημέρας που αφορά στην δομή της Ριτσόνας με εντολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Μηταράκη και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία καθώς και με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κ. Αρκουμανέα, έχει τεθεί σε υγειονομικό περιορισμό σε καραντίνα η δομή φιλοξενίας των ετούντων άσυλο στη Ριτσόνα για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής χνηλάτησης των επαφών του βεβαιωμένου κρούσματος του COVID-19 σε γυναίκα, φιλοξενούμενη της δομής, η οποία νοσηλεύεται μετά τον τοκετό της σε νοσοκομείο των Αθηνών. Κατά την χνηλάτιση 63 ατόμων στη δομή της Ριτσόνας, διαπιστώθηκε ότι 23 από αυτούς είναι θετικοί στον ιό COVID-19. Επισημαίνω ότι κανένα από τα 23 άτομα που βρέθηκαν θετικά στον ιό δεν νοσεί, ούτε έχει συμπτώματα της νόσου. Επίσης, από τα αποτελέσματα του ελέγχου προέκυψε ότι όλα τα δείγματα του προσωπικού που ελέγχθηκαν ήταν όλα αρνητικά. Για το διάστημα των 14 ημερών απαγορεύεται ρητά είσοδος και έξοδος από τη δομή φιλοξενίας, ενώ η Ελλάδα έχει ενισχυμένη παρουσία πλέον στο χώρο γύρω από τη δομή για την τήρηση του περιορισμού της κυκλοφορίας. Για τις εξελίξεις στη δομή της Ριτσόνας έχουν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, κ. Φάνης Σπανός, και η Δήμαρχος Χαλκίδος, κ. Βάκα. Στη δομή βρίσκεται κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να υποπτεύσει την εφαρμογή των μέτρων. Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ θα φροντίσουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φιλοξενουμένων στη δομή σε θέματα σύστησης και σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Ο ΕΟΔΗ ήδη ενισχύει την παρουσία του στη δομή με πρόσθετο υγειονομικό προσωπικό. Η χνηλάτιση του πληθυσμού, η οποία ξεκίνησε από χθες, θα συνεχιστεί και σήμερα, με στόχο την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή της επίπτωσης της νόσου στον πληθυσμό της δομής. Εξίσου σημαντικό είναι και το δεύτερο θέμα ενημέρωσής σας, αφορά το επιβατηγό πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο αρόδο έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Όπως είπα και χθες, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στους 380 επιβαίνοντες του πλοίου. Τα συνολικά αποτελέσματα μας κοινοποιήθηκαν από το ΠΑΣΤΕΡ λίγο πριν ξεκινήσει η ενημέρωσή σας. 119 θετικά, 259 αρνητικά και 2 ακατάλληλα δείγματα τα οποία θα επανελεγχθούν τις επόμενες ώρες. Σήμερα το πρωί ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ επισκέφθηκε το πλοίο για να πάρει δείγματα από τις επιφάνειες και από το σύστημα κεντρικού κλιματισμού. Αποφασίστηκε ο λιμενισμός του πλοίου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας,
πολύ σύντομα σε ειδική προβλήτα με αποκλεισμένη περίμετρο. Όσα μέλη του πληρώματος ήταν αρνητικοί κατά την εξέταση για COVID-19 θα επαναπατριστούν αφού πρώτα μεταφερθούν σταδιακά στις επόμενες 36 ώρες σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Όσοι επιβάτες ήταν θετικοί στον COVID-19 θα παραμείνουν σε υγειονομική απομόνωση εντός του πλοίου για διάστημα 14 ημερών. Θα υπάρχει συνεχής ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και για το σκοπό αυτό στην αποβάθρα θα τοποθετηθεί μέσα σε επόμενες ώρες ειδική τέντα προκειμένου οι υγειονομικοί που επισκέφτεται το πλοίο να αφορούν την ειδική ενδυμασία και να πραγματοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες προετοιμασίας. Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι, μα όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο είναι πολύ καλά και χωρίς συμπτώματα και δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας τους. Σε συνεργασία με την πληγωτήτρια εταιρεία, αύριο θα ενημερωθούν και αναλυτικά οι οικογένειες των επιβατών. Ένα άλλο εξίσου ζήτημα που έχει προκύψει αφορά το νησί της Μυκόνου. Προσήλθε πριν 24 ώρα με συμπτώματα γυναίκα με δαπή 69 χρονών. Έγιναν όλες οι σχετικές εξετάσεις από το κέντρο υγείας της Μυκόνου και το δείγμα ήταν θετικό. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της ιχνηλάτησης όμως που ακολουθήθηκε και προκειμένου να αποφύγουμε φαινόμενο επιδημιολογικού πολλαπλασιαστή της νόσου, αποφασίζουμε την αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών, δημοσίων και ιδιωτικών έργων και όλων των εργοταξίων αυτών για 14 μέρες στο νησί της Μυκόνου. Παράλληλα, κάνουμε έκκληση στους κατοίκους του νησιού να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, μια κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Επιφυλασσόμαστε για τη λήψη επιπλέον μέτρων εφόσον χρειαστεί σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και την Οικία Περιφέρεια. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με ομόφωνη απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Σώματος κ. Τασούλα, θα διατεθούν 8 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της Βουλής για τη δημιουργία 50 πλήρως εξοπλισμένων ΜΕΘ στο Σωτηρία. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, νιώθω την ανάγκη να κλείσω με μια φράση του Πρωθυπουργού. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε στο τέλος της αρχής. Αντιλαμβανόμενος ότι οι επόμενες μέρες, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Γιατί κάθε μέρα που περνάει απαιτείται από εμάς μεγαλύτερη αυτοπιθαρχία για να συνεχίσουμε να παραμένουμε στο σπίτι. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια όλοι μαζί και θα την ολοκληρώσουμε όλοι μαζί, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον για να μείνουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Καραλατήρα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr. Κύριε Τσιόδρα, αλλάζει ο σχεδιασμός στη διαχείριση της επιδημίας ως προς την επιτήρηση και τη θεραπεία, καθώς και η επιδημιολογική καμπύλη μετά και την καταγραφή των θετικών κρουσμάτων στις δομές φιλοξενίας και στο πλοίο. Είχαν συνυπολογιστεί ως πιθανές εστίες? Δεν νομίζω ότι αλλάζει. Μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι είναι κλειστοί. Πληθυσμούς στους οποίους υπάρχει αυξημένη πιθανότητα διασποράς και μετάδοσης ενός τέτοιου που μεταδίδεται τόσο εύκολα. Είδατε στο πλοίο περίπου 30% των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν περίπου 20 μέρες μαζί. Έκανε τον κύκλο ο ιός ταχύτατα και μόλυνε πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς και ασυμπτωματικοί όταν καταγράφηκαν θετικοί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο ιός σε τέτοιες δομές μπορεί να είναι T1, T50, πάρα πολύ εύκολα λοιπόν να εξαπλωθεί. Δεύτερον, ότι σε αυτές τις δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε πλάνο και πρόγραμμα δράσης όπως αυτά που ανέφερε ο Υπουργός. Υπάρχουν ειδικές οδηγίες από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης επιδημιών του αναπνευστικού σε αυτούς τους πληθυσμούς. Σίγουρα δεν αλλάζουν στο τι κάνουμε στη χώρα μας. Τα μέτρα παραμένουν τα ίδια για όλους μας. Το ότι είχαμε 27 νέα κρούσματα στο γενή πληθυσμό οπωσδήποτε είναι σημαντικό. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, γίνεται με ειδικά κριτήρια ο έλεγχος των ασθενών και μόνο των επαγγελματιών υγείας, των επαφών τους. Δεν κάνουμε ευρύ εκτεταμένο έλεγχο στον πληθυσμό, κάνουμε στοχευμένο έλεγχο στον πληθυσμό και αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το χρειαζόμαστε το άλλο, είναι σπατάλι και δεν έχει κανένα νόημα δημόσιας υγείας αυτή την εποχή. Θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον με το σωστό τρόπο και έχουμε πλάνο γι' αυτό. Και δεν αλλάζει οπωσδήποτε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι πρόσφυγες ή οι πληθυσμοί σε ένα πλοίο. Στην πατρίδα μας έχουμε την τύχη να έχουμε
μια έδρα πανεπιστημίου στην Θεσσαλία, η οποία ασχολείται σε, και συντονίζει ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά τα πλοία. Ο καθηγητής, ο κύριος Χάρης Χριστοδούλου, είναι μέλος και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ήταν σήμερα στην Αθήνα και συνεργάστηκε στενά με τον Υπουργό στην ιστορία της διερεύνησης του πλοίου. Ξέρετε όλοι για τον Diamond Princess. Δεν έχετε ακούσει για ένα πλοίο που αυτή τη στιγμή είναι έξω από τη Φλόριντα και έχει παρόμοια θέματα και δεν το αφήνουν να ελιμενιστεί. Και έχει και μάλιστα και τρεις νεκρούς. Τα πλοία αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο εποάζουν την όσο και, και διασπείρεται ταχύτητα σε αυτά και πρέπει να παίρνονται δραστικά μέτρα όπως αυτά που πήραμε. Παρ' όλα αυτά, η μεταδοτικότητα και αυτό που ονομάζουμε εμείς επιστήμονες attack rate, δηλαδή το πόσο εύκολα μεταδίδεται και κολλάει ένας τον άλλον και τι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που εκτίθενται στον ιό προσβάλλονται, είναι πολύ ψηλά σε αυτές τις καταστάσεις και γι' αυτό απαιτούνται άμεσα μέτρα. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Κεφαλογιάννη και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, κάποιοι από εμάς που θα νοσήσουμε θα αναπτύξουμε αντισώματα. Οι περισσότεροι που τώρα μένουμε σπίτι θα συναντηθούμε αργότερα με τον κορονοϊό όταν επιστρέψουμε στη νέα μας καθημερινότητα. Επίσης, με τα μέτρα προστατεύουμε τις αντοχές του συστήματος. Μέχρι πότε θα το κάνουμε αυτό? Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι ίσως έτσι παρατείνουμε την επιδημία μέσα στο καλοκαίρι με συνέπειες στην υγεία αλλά και στην οικονομία? Νομίζω εδώ αυτό που πρέπει να πούμε, και δεν ξέρω αν ο Υφυπουργός θέλει να προσθέσει κάτι μετά, είναι ότι δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Ούτε για να παρατείνουμε την επιδημία στο καλοκαίρι, ούτε γιατί θέλουμε να μην εκτεθούμε στον ιό τώρα. Δεν θέλουμε να εκτεθούμε όλοι μαζί στον ιό τώρα. Ο ιός αυτός μεταδίδεται ταχύτατα, η διασπορά του είναι ευρεία, παράδειγμα το πλοίο που είπαμε προηγουμένως. Ο πληθυσμός δεν έχει ανοσία, άρα όλοι είμαστε ευάλωτοι στον ιό αυτό. Άρα όλοι δυνητικά μπορούμε να κολλήσουμε ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε πει ότι στη στάση μας αυτή και στα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης και φυσικής απόστασης πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ως ήδη μολυσμένο. Είδατε ότι πολλοί είναι και ασυμπτωματικοί. Άρα ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι δεν θέλουμε να κολλήσουμε όλοι μαζί. Δεν θέλουμε να στρεσάρουμε το σύστημα υγείας μαζί. Ακόμα και αν ο ιός επιβιώσει και κάνει μια πορεία μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό είναι επιθυμητό. Γιατί θα έχουμε λιγότερη πίεση στο σύστημα υγείας το καλοκαίρι. Θα έχουμε λιγότερη πίεση στο σύστημα υγείας τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραταθούν αναγκαστικά τα μέτρα. Τα μέτρα αξιολογούνται και επαναξιολογούνται συνέχεια με βάση το τι γίνεται, το τι κρούσματα έχουμε, το τι πορεία έχει νόσο στον πληθυσμό, και γι' αυτό θα γίνουν και άλλες μελέτες. Ίσως έχετε ακούσει και σας έχω προειδεάσει για κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει αυτό, μελέτες αντισωμάτων. Μελέτες στις οποίες θα παίξει ρόλο και έλεγχος του πληθυσμού εργαστηριακός πιο μαζικός, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε είναι τα μέτρα τα οποία θα παραταθούν, θα κρατήσουν σίγουρα μερικές εβδομάδες ακόμα, και τα οποία μέτρα επαναξιολογούνται συνέχεια ανάλογα με την πορεία της επιδημίας στον χρόνο, ανάλογα με την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας μας. Έτσι, αν ακολουθούσαμε την πορεία της Ισπανίας, θα είχαμε σήμερα 2.265 νεκρούς. Μπορείτε να φανταστείτε, δεν θέλω να πω ευλογία, αλλά να πω τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Μακάρι να συνεχίσει να αποδίδει έτσι. Καλύφθηκα πλήρως. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Νικ για τον ιστότοπο βάιρους. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι δύο γιατροί του Σωτηρία έχουν καταγγείλει επωνύμως και εγγράφως ότι τους δόθηκαν προστατευτικές μάσκες οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έπρεπε. Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας? Γενικότερα έχει γίνει έλεγχος των προστατευτικών υλικών? Πότε θα μοιραστούν προστατευτικά υλικά στους ιδιώτες γιατρούς? Επιτρέψτε μου καταρχήν να ενημερώσω, επειδή σήμερα είχαμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής που αφορούσε την κύρωση με νόμο των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που η κυβέρνηση ψήφισε και αφορούσε τα μέτρα ελέγχου και διασποράς του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των ζητημάτων του κορονοϊού. Αύριο θα ανακοινώσουμε περισσότερα μέτρα, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς θα συμμετέχει στο σχεδιασμό μας για τον έλεγχο του κορονοϊού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Νεγκή και την καταγγελία των
για το νοσοκομείο Σωτηρία, επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για την ψευδή είδηση της ημέρας. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για μάσκες N95, οι οποίες είναι πιστοποιημένες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, πιστοποιημένες για ιατρική χρήση και βεβαίως έχουν την έγκριση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Θα ήθελα να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά ανάρτηση στο διαδίκτυο φωτογραφίας με κυκλωμένο έναν αριθμό κουτιού, ο αριθμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στον κωδικό του προϊόντος. Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο νομίζω ότι θα λύσει τις απορίες όλων. Θα ήθελα να πω επίσης για τις προμήθειες τις οποίες κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βεβαίως και αγοράζουμε προϊόντα πιστοποιημένα, κατάλληλα για ιατρική χρήση και με όλες τις βεβαιώσεις τις οποίες, οι οποίες ακολουθούν αυτά τα προϊόντα. Μάσκες, ανακοινώσαμε κιόλας ότι θα δώσουμε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου να μοιραστούν στους οικείους ιατρικούς συλλόγους και βεβαίως θα δώσουμε και μέτρα ατομικής προστασίας στους γιατρούς οι οποίοι κατοίκων επισκέπτονται και θα επισκέπτονται συμπολίτες μας με ήπια ή μέτρια συμπτώματα. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Παπακοστοπούλου για το Star Channel. Κύριε καθηγητά, στις οδηγίες που δώσατε στους παιδιάτρους εξετάζεται και η χρήση χλωροκίνης σε παιδιά με COVID-19 που πρέπει να νοσηλευτούν με τη συνένεση του ΟΝΕΑ. Από ποια ηλικία δυνητικά επιτρέπεται και πώς θα ελεγχθούν τυχόν παρενέργειες? Μέσα στον αλγόριθμο της θεραπείας μπαίνουν και τα παιδάκια, αλλά θα πούμε εδώ πέρα ότι είναι επίσης πολύ αυστηρά τα κριτήρια για χορήγηση θεραπείας στα παιδάκια. Αφορούν παιδάκια με ειδικούς παράγοντες κινδύνου, παιδάκια τα οποία ανοίγουν σε αυτό που ονομάζουμε ομάδα αυξημένου κινδύνου, ευπαθής ομάδα, και εκεί μόνο θα χορηγείται η θεραπεία με την κατάλληλη προσοχή. Έτσι. Η κύρια παρενέργεια την οποία συζητάτε σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη χρήση αυτών των φαρμάκων και στα παιδιά και στους ενήλικες είναι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές και χρειάζεται μια παρακολούθηση του καρδιογραφήματος. Να πω εδώ πέρα ότι και όλα αυτά που ακούγονται και οι παρενέργειες, τα παρά το γεγονός ότι είναι συχνές, αφορούν μειοψηφία των ασθενών. Και δει βέβαια τα παιδάκια τα οποία σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της παιδιάτρου θα δοθεί. Άρα δεν είναι φάρμακο που αντενδείκνεται. Αντενδείκνεται μόνο σε μια κατάσταση που λέγεται έλλειψη ενός ενζύμου G6PD. Είναι ένα ένζυμο το οποίο, αν δεν το έχει κάποιος, μπορεί να πάθει μια διαδικασία στο αίμα του, μια ανεπιθύμητη ενέργεια από το φάρμακο και αυτό οι παιδίδες το ξέρουν καλά, το ελέγχουν πριν δώσουν θεραπεία. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη στη χορήγηση του φαρμάκου στα παιδιά. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Μελά και την εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριε Κοντοζαμάνη, ο κορονοϊός θα κυκλοφορεί έξω για τις επόμενες 8 έως 12 εβδομάδες, όπως μας είπε ο κύριος Τσιόδρας τη Δευτέρα. Συνολικά η χώρα διαθέτει 870 κλίνες ΜΕΘ μαζί με τον ιδιωτικό τομέα και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Από αυτές, έχετε πει ότι οι 210 είναι αποκλειστικά για ασθενείς με κορονοϊό. Επειδή τα δύσκολα είναι μπροστά μας και έχουμε και άλλους ασθενείς εκτός από τον κορονοϊό που χρειάζονται εντατική, πόσες επιπλέον των 870 κλινών ΜΕΘ μπορεί να αναπτύξει η χώρα, 1.000, 1.500? Τα νούμερα αυτά είναι διαφορετικά σήμερα και είναι αυξημένα, είναι προς τα πάνω. Οι 870 κλίνες που είχαμε πριν λίγες μέρες στη διάθεσή μας, εντατικής θεραπείας, σήμερα είναι 902. Και οι 210 που είναι αποκλειστικά για τον κορονοϊό είναι 247. Επίσης, στο πλαίσιο που ανοίγματος νέων κλινών ΜΕΘ και ΜΕΘ αποκλειστικά για κορονοϊό, θα πρέπει να πω ότι έχουμε ήδη 85 πλέον νέες κλίνες εντατικής θεραπείας, νέες κλίνες στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και μέχρι στιγμής είμαστε εντός προγραμματισμού. Βλέπουμε όλοι ότι τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλεία στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάποιοι συμπολίτες μας αποσωληνώνονται, κάποιοι εξέρχονται των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ανοίγουμε νέες κλίνες εντατικής θεραπείας, επομένως έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες κλίνες και ο προγραμματισμός μας είναι τις επόμενες τρεις εβδομάδες το 247
7 που σας είπα, αποκλειστικά για κορονοϊό, να έχει φτάσει τον αριθμό των 400 κλινών. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και εφόσον οι συνθήκες χειροτερέψουν, έχουμε σχέδιο έτσι ώστε να ανοίξουμε ακόμα περισσότερες κλίνες και να ξεπεράσουμε και τον αριθμό των 1000 κλινών εντατικής θεραπείας. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Σουλάη και το γιατροπίδια.gr. Κυρία Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, στον αντίποδα των λίγων απίθαρχων υπάρχει η πλειοψηφία των φοβισμένων πολιτών, των ηλικιωμένων και των χρονίων σπασχόντων, που έχουν πειθαρχήσει πλήρως τις οδηγίες σας και βρίσκονται σε πλήρη εγκλεισμό στο σπίτι. Η πλήρης απουσία σωματικής άσκησης, έστω και ενός σημειώρου καθημερινού περπατήματος, σας προβληματίζει? Δεν θα προκαλέσει πτώση των δικτών υγείας του πληθυσμού την επόμενη μέρα, αλλά κυρίως πτώση της λειτουργίας των πνευμόνων των ευάλωτων ομάδων? Καθώς όλα δείχνουν ότι το logout θα είναι μάλλον μαραθώνιος και όχι κατοστάρι, συστήνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και σε όλους τους πολίτες που τηρούν τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης και μένουν σπίτι, να βγαίνουν υποχρεωτικά καθημερινά για μισή ώρα περπάτημα? Ωραία. Ο εγκλεισμός δεν σημαίνει και αποκλεισμός από οποιαδήποτε άσκηση και φυσική δραστηριότητα, η οποία βέβαια και είναι λάθος. Έχει δίκιο η αγαπητή δημοσιογράφος. Φυσικά και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι μένω στο σπίτι μου ξάπλα και δεν κάνω κάποια σωματική άσκηση, η οποία τουλάχιστον, όπως λέει η δημοσιογράφος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά της ώρας. Υπάρχουν ένα σωρό προγράμματα τα οποία μπορεί να κάνει κανείς σπίτι. Φυσικά και από όσο γνωρίζω δεν απαγορεύεται και η άσκηση έξω, με τον τρόπο που να εξασφαλίζεται η κοινωνική απομάκρυνση με μια απόσταση ασφαλείας, όπως την ονομάζουμε. Φυσικά και έξω ο κίνδυνος είναι και παραμένει μικρότερος. Το συνωστισμό προσπαθούμε να αποφύγουμε, έτσι, όχι το να μην κάνουν οι άνθρωποι άσκηση. Φυσικά και θέλουμε να διατηρηθεί το επίπεδο υγείας του πληθυσμού σε ένα καλό επίπεδο υγείας του πληθυσμού, και φυσικά και αυτό σταδιακά, όταν τα μέτρα σιγά σιγά θα αέρονται, θα γίνεται και πιο πράξη στην πραγματικότητα σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί και στους εξωτερικούς χώρους είναι ο συνωστισμός. Δεν σας είπα χθες ότι πηγαίνοντας και βλέποντας τους συνανθρώπους μας που ήταν ασθενείς στο νοσοκομείο, ένας από αυτούς μου είπε, λέω, πού εξετέθησες? Μου λέει, στη Λαϊκή, δεν πήγα πουθενά άλλου. Άρα θέλει προσοχή ο συνωστισμός, αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι η μισή ώρα που θα κάνει κανείς έξω ή θα περπατήσει. Η μισή ώρα περπάτημα έξω είναι μια τέλεια αεροβική δραστηριότητα, η οποία προστατεύει την υγεία του ανθρώπου, βοηθάει την ευεξία του και φυσικά βοηθάει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Την καρδιά του, το μεταβολισμό του, την ρύθμιση του ζαχάρου. Όλο το σύστημα του οργανισμού ενισχύεται με μια τέτοια δραστηριότητα σαν αυτή που αναφέρεται. Φυσικά και μπορεί κανείς να κάνει και ασκήσεις και μέσα στο σπίτι με πάρα πολλούς τρόπους. Ναι, ακούω πολύ έντονα αυτή τη συζήτηση περί logout, αλλά δεν έχω αντιληφθεί αν βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Βεβαίως όλα τα μέτρα είναι πάνω στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η νόσος, ανάλογα με τη φάση και την κάθε εξέλιξη, η οποία ξανατονίζει ότι καθημερινά τη σταθμίζουμε, την αξιολογούμε σε συνεργασία με το επιστημονικό μας προσωπικό. Εφόσον παραμείνουμε αφοσιωμένοι και συνεπείς στα υπάρχοντα μέτρα, εφόσον αυστηρά τα τηρούμε, δεν υπάρχει θέμα για λήψη περαιτέρω μέτρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Για το ζήτημα που πολύ ορθά αναδεικνύει η δημοσιογράφος, θα ήθελα να πω το εξής, ότι με απέραντο σεβασμό και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την δύσκολη και ηλικιακά, αλλά και από πλευράς υποκείμενων νοσημάτων κατάσταση, ξέρουμε ότι έχουν τη δυνατότητα και παραμένει η δυνατότητά τους και στο σούπερ μάρκετ να πάνε και στο φαρμακείο να πάνε και να περπατήσουν και να έχουν την σχετική σωματική άσκηση. Η παράκληση, η σύσταση δική μας είναι ότι όλα αυτά να εξετάσουν την περίπτωση να τα κάνουν όλα μαζί και μία φορά. Και αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο, αλλά έτσι νομίζω ότι προφυλάσσουμε και τους ίδιους και προφυλάσσουμε εκείνους τους εαυτούς τους από τις πιθανότητες μιας μεγαλύτερης έκθεσης στον κίνδυνο της νόσου. Από εκεί και πέρα προσυπογράφω όλα αυτά τα οποία είπε και ο κύριος καθηγητής. Το ζήτημα που αφορά στους περιορισμούς μετακίνησης σε περιοχές σωματικής άσκησης, όπως έγινε στη Νέα Παραλία και όπως εισηγούνται και άλλοι δήμαρχοι σε διάφορες περιοχές, δεν έχει να κάνει με τη σωματική άσκηση. Έχει να κάνει με φαινόμενα συγχρονισμού, τα οποία μας προβληματίζουν, μας ανησυχούν και αυτά εξετάζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.